Μέγκα, να σου το πω, γιατί. Ναι. Βεβαίως, το Μέγκα ούτε καν ανέφερε. Μόνο μία φορά έδειξε για 19 δευτερόλεπτα μετρημένα μία συνομιλία που έγινε. Η οποία ήταν και λίγο. Συνηθήκαμε γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν συνηθήκαμε. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Η επένδυση εκεί πρέπει να προχωρήσει ή όχι. Να σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Φαίνεται από όσα έχω διαβάσει ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εδώ έχουν, υπάρχουν εκθέσεις που μιλάνε ακόμα και για αρσενικό στο νερό. Αν το αφήσουμε έτσι. Όλα έχουν περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλα. Μην μου βάζετε το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι θες να πεις, τι είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Για πες το όλο. Ολόκληρο. Τι είναι. Κοιτάξτε. Πιασμένο. Πιασμένο από τον. Υπάρχουν αποφάσεις. Υπάρχουν αποφάσεις. Να σας πω κάτι. Είναι το ίδιο Συμβούλιο της Επικρατείας που λέει όχι στο άνοιγμα των Κυριακών. Είναι το ίδιο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι διαφορετικό. Είναι το ίδιο. Μπορεί να είναι άλλο τμήμα. Αντρέα, τώρα ένα λεπτό. Λοιπόν, ωραία. Εκεί έχει 2.000 εργαζόμενοι. Όποιο έχει τη μαγκιά, αγαπητέ μου Αντρέα, όποιο υπουργό, το λένε Λαφαζάνη, το λένε Τσιρόνι, ξέρω εγώ, περιβάλλοντο. Όποιο έχει τη μαγκιά, να πει: παιδιά, το κλείνω. Και 2.000 άνθρωποι πάνε στην ενεργεία. Όταν όμω βάζουμε το θέμα ότι αν έχει αρσενικό το νερό, μη μου λε: έχουμε απόφαση του ΣΤΕ. Δηλαδή, έχουμε απόφαση του ΣΤΕ να πίνουν νερό με αρσενικό. Όλε οι περιβαλλοντικέ επιπτώσει έχουν. Προφανώ υπάρχουν. Σε μια δημοκρατία. Προφανώς υπάρχουν επιπτώσεις από την εποχή του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δημοκρατία, την ξακουστεί τη χώρα των Μακεδόνων πολίτες, που βγάζαν το χρυσό. Οι πολίτες για να είναι κάνει, υποχρεωμένοι για να αμφισβητούν και τις αποφάσεις του ΣΤΕ και οποιοδήποτε. Δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει απόφαση του ΣΤΕ. Όταν και θα μεγαλώνουν τα παιδιά πίνοντας. Στον ουρανό, Αντρέα. Αλλά και το αρσενικό που λες είναι υπερβολή. Είναι από τις υπερβολές που ακούστηκαν. Βεβαίως και υπάρχει. Εγώ το έχω διαβάσει έκθεση. Μα προφανώς όταν σκάβει στη γη θα υπάρχουν επιπτώσεις. Αλλά μπράβο. Θέλεις την επένδυση. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Δύο χιλιάδες άνθρωποι. Εγώ να προσχωρήσω στην επένδυση. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα ώστε να είναι όσο το δυνατόν. Θα εξέτασε ο Λαφαζάνης και δεν βρήκε πρόβλημα. Πού τα βρήκε, αυτό που πήρε, αυτό πριν από 15 μέρες ήταν λεπτάκι, εδώ. Του είπε λοιπόν για την 300 τα στρέμματα για την υλοτομία που θα πρόκειται να γίνει. Βρήκε οκ okay και είναι... φύγαν οι άνθρωποι πίσω. Και στις δύο μέρες ξαναήρθε πάλι κόλλημα. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Τι θέλει η κυβέρνηση στην επένδυση. Για να τελειώνουμε. Αν δεν τη θέλει, πάει στον Καναδά και γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.